Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, μιλώντας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε διάφορες εκδηλώσεις στην Καρδίτσα, βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί για μία ακόμη φορά κατά του κ. Θεόδωρου Πάγκαλου σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του τελευταίου για το πού πήγαν τα χρήματα. Ο κ. Πάγκαλος όφιλε να ελέγξει πρώτα όλους όσοι εγκατέστησαν το κομματικό κράτος και την ίσονα προσπάθεια, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας. Στο παρελθόν έσχιζε τα πτυχία του. Μεταγενέστερα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στη χώρα με το χειρισμό του στην υπόθεση Τσαλάν και βεβαίως σήμερα κάνει τον κύριο Παπανδρέου και τους συνεργάτες του στο Μαξίμου να τρέχουν για να μαζέψουν τις δηλώσεις του. Η αλήθεια είναι ότι όντως υπήρξε μια τεράστια διόγκωση του δημοσίου τομέα σε μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο. Πριν λοιπόν ουσιαστικά καταφερθεί εναντίον των πολιτών που αυτή τη στιγμή μπορεί να εργάζονται στο δημόσιο, ο κύριος Πάγκελος θα έπρεπε να αναζητήσει ποιος έκανε πραγματικά μεγάλο κακό στην Ελλάδα, αφενός μεν υπερδιωγγώνοντας το δημόσιο τομέα, αφετέρου εγκαθιστώντας μια αντίληψη και μια νοοτροπία που αναφέρεται στην ίσονα προσπάθεια. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πρακτικές της δεκαετίας του 80-90, όταν και τότε ο κύριος Πάγκελος μεσουρανούσε των κυβερνητικών σχημάτων. Κάθε άλλη σκέψη ή οποιοδήποτε άλλο σχόλιο μάλλον περιττεύει.